Πριν από ένα μήνα, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Πιερία, ανταποκρινόμενο στο αίτημα των στελεχών του τμήματο Τροχέα Αυτοκινητοδρόμων, εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο συμφωνούσε να μην μετακινηθεί η έδρα του τμήματο από την Κατερίνη στη Λεπτοκαριά και συγκεκριμένα στο σταθμό διοδείων τη περιοχή. Στο σκεπτικό του ψηφίσματο του Νομαρχιακού Συμβουλίου, αναφερόταν ότι λόγω τη γεωγραφική θέση στο κέντρο του νομού, θα είναι καλύτερη και αποτελεσματικότερη η εποπτεία του συνόλου του δικού άξονα τη Παθέ, αλλά και η εξυπηρέτηση των πολιτών που θα απευθύνονται στην υπηρεσία αυτή. Ως απάντηση στο ψήφισμα του Νομαρχιακού Συμβουλίου αλλά και στο γραπτό αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έστειλε γραπτή απάντηση στην οποία επισημαίνει ότι στις 17 Μαρτίου του 2008 ο τότε Υπουργός Εσωτερικών και ο εκπρόσωπος της εταιρείας Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου υπέγραψαν Συμφωνία Αστυνόμευσης του Αυτοκινητόδρομου. Στη συμφωνία αυτή καθορίστηκαν και τα σημεία στα οποία θα δημιουργηθούν κτηριακές εγκαταστάσεις για τη στέγαση των υπηρεσιών τροχέας, στην αρμοδιότητα των οποίων έχει υπαχθεί η τροχονομική αστυνόμευση της ΠΑΘΕ. Μάλιστα, όπως αναφέρει στο έγγραφό του το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με δαπάνες της αυτοκινητόδρομους Αιγαίου ΑΕ δημιουργήθηκε κέντρο εκμετάλλευσης συντήρησης σε παρακείμενη των διοδίων λεπτοκαριάς δημόσια οικοδοπαιδική έκταση όπου μεταξύ άλλων κατασκευάστηκαν κτίρια για τη στέγαση του τμήματος τροχέας αυτοκινητοδρόμων πιερίας, την πυροσβεστική υπηρεσία και για τους επιφορτισμένους με την τεχνική αστυνόμευση του αυτοκινητόδρομου υπαλλήλου τη εταιρείας. Ως εκ τούτου, σημειώνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με βάση την ήδη διαμορφωθήσα νομική και πραγματική κατάσταση, δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε εκ των υστέρων διαφοροποίηση της έδρας λειτουργίας του τμήματος αυτοκινητοδρόμων.